Εργάστηκαν για δεκαετίες στην υπηρεσία των Βρετανικών βάσεων, καταβάλλοντας ανελιπώς τις οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Λαμβάνουν σύνταξη από τα κρατικά ταμεία, από την οποία τους αποκόπτεται κανονικά η συνεισφορά για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Στη δύση της ζωής τους όμως, δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα δημόσια νοσηλευτήρια, εγγραφή σε προσωπικό ιατρό και επίσκεψη σε ειδικό ιατρό. Ο λόγος για δεκάδες Τουρκοκύπριους που δεν ζουν στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και αποφάσισαν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην υγεία μέσω της δικαιοσύνης. Το alphanews.live κατέγραψε τις προσωπικές ιστορίες των Ασίμ Μπέογλου και Τανιόλ Σερίμπαση που αισθάνονται αδικημένοι από την απόφαση της Βουλής και την αντιμετώπιση των αρμοδίων υπηρεσιών στις οποίες αποτάθηκαν για να εξεύρουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Ο Ασίμ Μπέογλου εργαζόταν στις Βρετανικές βάσεις από το 1981 μέχρι το 2009, όπου βγήκε σε σύνταξη. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα δικαιούνταν νοσοκομιακή περίθαλψη ως μέρος του εργασιακού καθεστώτος. Σκέψε το γεσί και σταματήσαν μας να πάμε στο γιατρό και θα κάνουμε, διότι δεν μπορούμε να μπούμε μες στο σύστημα να γραφτούμε. Αλλά από τη σύνταξη μου το 1,7% συνεχίζει να μου το κόψει, που το Μάρτιν του 2019 συνεχίζει. Ο κύριος Μπέογλου απευθύνθηκε στον ΟΑΗ με δύο επιστολές, τις οποίες ζητούσε να εγγραφεί στο σύστημα. Ή να μου αφήνουν να μπω μες στο σύστημα, ή να μου σταματήσουν το κόψιμα και να επιστρέψουν τα λεφτά όσα ανακόψαν μας ως τώρα. Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε από τους αρμόδιους, στον κύριο Μπέογλου του είπαν πως είναι νόμος και πως θα συνεχίζονται να αποκόπτονται τα χρήματα από τη σύνταξη χωρίς να δικαιούνται εγγραφή στο ΓΕΣΥ. Κάτι που σέρβις που δεν μου διά, να κόψει λεφτά από το μισθό μου, είναι παράνομο. Τους μαρονίδες στο Κορμακίδι, εκείνοι δικαιούνται, αφόσον είναι καθήκον στις έξω από τις ελεύθερες περιοχές. Το ίδιο με τους Καρπαζίδες, τότε Κυπριακή διαβατήριον, όλα τα δικαιώματα, αλλά εφόσον εμείς καθόμαστε στις κατοχόμενες, δεν δικαιούμαστε πολλά πράγματα. Η απάντηση των απληρωτή διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, προς το αίτημα εγγραφής του κύριου Μπέογλου για εγγραφή του στο σύστημα ήταν κατηγορηματική. Σύμφωνα με την απάντηση που επικαλείται τον νόμο, οι πολίτες της Δημοκρατίας είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. Για την αποκοπή ποσοστού από τη σύνταξη του κύριου Μπέογλου στην επιστολή του ο κύριος Παπακωνσταντίνου αναφέρει ότι η υποχρέωση για καταβολή εισφορών επί των συντάξεων που αποκτούνται από τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας δεν συνδέεται με το δικαίωμα του ατόμου να εγγραφεί ως δικαιούχος στο ΓΕΣΥ και ως εκ τούτου δεν είναι η δυνατή η απαλλαγή από την εισφορά για το ΓΕΣΥ. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τανιόλ Σερίμπαση, ο οποίος εργαζόταν ως αστυνομικός στις Βρετανικές βάσεις από το 1968 και για περισσότερα από 30 χρόνια. Ό,τι δικαιούνται αστυνομικοί του Δημοκρατία, δικαιούμαστε και εμείς. Εμείς είμαστε free που να πάμε στο Republic of Cyprus to go to the hospital. We used to have our own cards. Ναι. After I retired, I had the right to go and be examined on the Republic of Cyprus hospitals. But with this new law, since March, a certain amount of money is deducted from my salary. 1.7 of my both salaries are deducted. And I tried to join the system. They said because you are a Cypriot Turk and you are residing in the Turkish side, you are not allowed. You have to come and move and live in the Greek side. Rights of everybody. I don't want to interfere Greek, Turks, English and so on. We are all human beings. And this is our main cause. Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το θέμα των Τουρκοκυπρίων που παίρνουν σύνταξη από την Κυπριακή Δημοκρατία και διαμένουν στα κατεχόμενα και δεν δικαιούνται εγγραφή στο ΓΕΣΥ είχε συζητηθεί κατά την τελευταία συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακκίντζη. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν για το θέμα, ο κύριος Ακκίντζη ζήτησε από τον κύριο Αναστασιάδη να επιληφθεί του θέματος και να βρεθεί μια λύση, αλλά ο πρόεδρος φαίνεται να του απάντησε ότι θα το δούμε μαζί με όλα τα άλλα όταν λυθούν. Στο μεταξύ, ο κύριος Μπέογλου, ως γραμματέας διεθνών σχέσεων της συντεχνίας Turkcen, εξέδωσε γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιεί την απόφαση των μελών να αναζητήσουν λύσεις στο θέμα, αφού όλες οι επαφές που είχαν μέχρι τώρα δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα. Τονίζει ότι εδώ και αρκετό καιρό είχαν επαφές με το Υπουργείο Υγείας, ώστε οι Τουρκοκύπροι που παίρνουν σύνταξη από τη Δημοκρατία, έχοντας συμβάλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μπορούν να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Ωστόσο, από τις επαφές αυτές δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα και γι' αυτό αποφάσισαν να προσπαθήσουν να βρουν λύση μέσω δικαστηρίου. Ο κύριος Μπέογλου καλεί όσους έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα να αποταθούν στη συντεχνία Turkcen.